Είμαι γουρλής, να ξέρετε, αλλά κάνατε ένα λάθος. Δεν με πήρατε την πρώτη μέρα να κάνω ποδαρικό. Και σήμερα μια χαρά είναι που έφυγες. Είστε την πρώτη εβδομάδα, άρα το ίδιο κάνει, Πέτρο. Αν με βολεύεστε, καλώς. Όλα να σας πάνε καλά, εύχομαι. Και να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι, να προσφέρουμε χαμόγελο στους τηλεθεατές. Έχουμε αρκετά προβλήματα. Η τηλεόραση δεν πρέπει να είναι ένα από αυτά. Σωστό. Εμείς την πορεία σου θέλουμε να έχουμε και την πορεία κυρίως του τροχού, ο οποίος σαρώνει και φέτος, Πέτρο. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι παραπάνω από ικανοποιημένος. Εντάξει, πώς να μην είσαι ικανοποιημένος. Όταν υπάρχει κάτι το οποίο κάνεις και δεν το ευχαριστιέσαι μόνο εσύ, αλλά συνειδητοποιείς ότι το ευχαριστούνται και χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύριο στην Ελλάδα. Και όλο αυτό συμβάλλει στο να γράψει και μία μικρή ιστορία, διότι ο τροχός της τύχης, και δεν είμαι ενήμερος για τους αριθμούς της Κύπρου, αλλά μετά τα 900 σερί επεισόδια που συμπληρώνει φέτος, γίνεται και η μακροβιότερη σερί εκπομπή, ως τηλεπαιχνίδι βεβαίως, έτσι, το μακροβιότερο σερί τηλεπαιχνίδι όλων των εποχών στην Ελλάδα. Έχω μάθει ότι δεν παρακολουθείς τα νούμερα τηλεθέασης. Εντάξει, σαφώς σημαίνει επιτυχία, όπως είπες και εσύ. Τεράστια επιτυχία. 900 επεισόδια και το πιο μακροβιότερο. Σερί. Είναι αυτονόητο ότι έχει επιτυχία. Ούτε καν στην αρχή όμως δεν παρακολουθούσες τα νούμερα. Το έχω πει αρκετές φορές ότι θα παρακολουθώ. Δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, το έχω στα στάση ζωής. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν με ενδιαφέρουν. Προφανώς και με ενδιαφέρουν. Απλώς για να το διευκρινίσω, είμαι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξυπνάει το πρωί για να δει τα νούμερα. Προφανώς και οι συνεργάτες μου, οι συντάκτες μου, η παραγωγή μου, ενίοτε με ενημερώνουν, κυρίως όταν τα πράγματα πηγαίνουν πολύ κακά ή πολύ στραβά, αν τύχει κάτι τέτοιο. Για να κάνουμε και τις διορθωτικές κινήσεις πρέπει να κάνουμε ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς δεν είμαι από τους ανθρώπους της τηλεόρασης που το πρώτο πράγμα που κάνω το πρωί είναι να ξυπνήσω και να δω τα νούμερα. Βασικά δεν είναι ούτε το τελευταίο γιατί δεν το κοιτάω. Όταν πέσουν μπροστά μου τα νούμερα, συγγνώμη που αλλάζω το ακουστικό μου όλη την ώρα, όταν πέσουν μπροστά μου τα νούμερα. Προφανώς και τα κοιτάω και τα μελετάω και τα βλέπω. Αλλά δεν είναι το, πώς να το πω, δεν είναι αυτό ο σκοπός μου. Δεν κάνω κάτι για να ξυπνήσω το πρωί για να δω τα νούμερα και πώς πήγε αυτό. Κάνω κάτι για να ευχαριστεί εμένα και τους τηλεθεατές που το βλέπουν. Αν ευχαριστεί εμένα, τότε μάλλον έχουμε πετύχει το να ευχαριστήσει και τους τηλεθεατές. Αυτό είναι το μυστικό. Να κοιτάμε δηλαδή την ποιότητα της δουλειάς μας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Το θετικό είναι ότι και ο τροχός της τύχης κάθε χρόνο ανανεώνεται, βάζετε καινούργια πράγματα και φυσικά εμφανίζεσαι και εσύ ανανεωμένος κάθε φορά. Και κυρίως φέτος που έχεις, και φέτος έχεις και νέα συμπαρουσιάστρια. Εντάξει, αυτή η ανανέωση δεν οφείλεται σε μένα. Οφείλεται στην προηγούμενη παρουσιάστρια η οποία αποφάσισε να αποχωρήσει. Εγώ νιώθω την ανανέωση έτσι κι αλλιώς. Η γενικότερη ομάδα, γιατί οι εκπομπές, και αυτό πρέπει να το κατανοεί ο κόσμος, δεν είναι αυτός που φαίνεται μπροστά. Είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι από πίσω, γιατί και εσείς για να ξεκινήσετε αυτήν την υπέροχη εκπομπή έχετε από πίσω μια ολόκληρη ομάδα. Σωστό. Που τρέχει όλη τη μέρα γι' αυτό. Και δεν μιλάω μόνο για το κομμάτι το δημοσιογραφικό, αλλά και το τεχνικό κομμάτι, τους παραγωγούς, τον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή πάτησε το κουμπί για να είμαι εγώ από την Ελλάδα σε σύνδεση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι μια ομάδα. Εγώ έχω ευτυχήσει να έχω την ίδια ομάδα σχεδόν όλα αυτά τα χρόνια και αυτό λειτουργεί πολύ υπέρ μου. Η αλλαγή της. Συνεργάτη μου φέτος, ναι, είναι μια μεγάλη αλλαγή, κυρίως για τον κόσμο που είχε εξοικειωθεί και με την παρουσία της Τζούλιας. Αλλά νομίζω ότι το ίδιο του συνέβη ήδη μετά τα πρώτα 130 φετινά μας επεισόδια και με την Ιωσήφινα, η οποία είναι εξαιρετική στη δουλειά της και πολύ αγαπητή επίσης. Πέτρο, έχεις αποδείξει ότι αγαπάς την Κύπρο και το έχεις δείξει με διάφορους τρόπους. Έχεις κάνει και διάφορες συνεργασίες εδώ. Θες να μας μιλήσεις λίγο για την αγάπη σου για την Κύπρο μας? Η Κύπρο με σόκαρε πάρα πολύ την πρώτη φορά που ήρθα μετά την εποχή τροχού της τύχης, διότι δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι πιθανότατα στην Κύπρο ο κόσμος είχε μεγαλύτερη αγάπη για το τηλεπαιχνίδι από στην Ελλάδα. Το εννοώ, ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή βίωσα καταστάσεις το 2015 τις οποίες δεν περίμενα ποτέ. Δηλαδή μια λατρεία φοβερού τύπου. Τώρα είμαι υποψιασμένος και έρχομαι και μου είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Πρώτον γιατί νιώθω ότι έχω φίλους εκεί που ενώ δεν τους ξέρω. Το αντιλαμβάνομαι ότι είναι τηλεοπτική μου φίλη, γιατί στην Ελλάδα κάποιος με σταματάει και μου λέει «Πέτρο, μου μιλάει με τόση οικειότητα που λέω αυτός κάπου τον ξέρω εδώ». Στην Κύπρο δεν ξέρω κάποιον άνθρωπο, έχω πολύ λίγους έτσι, φίλους σε προσωπικό επίπεδο, με σταματούν με την ίδια άνεση και μου λένε «Ρε Πέτρα, τι κάνεις, που είσαι» και τα λοιπά και λέω «Θύμησέ μου από πού τα γνωριζόμαστε». Από τη τηλεόραση, σε βλέπουμε κάθε μέρα. Και είναι πολύ ευχάριστο, δηλαδή είναι μια ωραία κατάσταση. Νιώθω πραγματικά πολύ αδύναμος που δεν μπορώ να φέρουμε τον τροχό της τύχης στην Κύπρο για να παίξουμε εκεί, ναι, παιχνίδια, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος ειδικά
πρέπει να έχουμε αυξήσει, νομίζω, τους Κυπρίους παίχτες τουλάχιστον ένα 30% από τις προηγούμενες 4 σεζόν. Ισχύει. Από πού αντλείς τελικά όλη αυτή την ενέργεια, ρε Πέτρο? Δηλαδή, πάντα σε βλέπουμε πάρα πολύ χαρούμενο, πάρα πολύ αισιόδοξο. Δίνεις ενέργεια και μεταδίδεις τη δική σου ενέργεια και στους άλλους και κυρίως παίκτες. Έχει τύχει να δω τον Πέτρο, ας πούμε, να μπαίνει σε ένα στούντιο, να έχει 400-500 άτομα κόσμο και μπαίνει ο ίδιος και ψύχωνε τον κόσμο και χειροκροτούσανε. Και όλη αυτή τη θετικότητα την έδινε στον κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί το έχουμε δει και μέσα από τα επεισόδια. Και από τον Τροχό. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η ενέργεια, μάλλον δεν ξέρω τι να σου πω, έχω πέσει στη Χίτρα όταν ήμουν μικρός. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλιώς πάντα ήμουν ένα τέτοιο παιδί. Έχω πάρα πολύ. Πώς να σου το πω, είναι αναγκαστικό αυτό. Έχω πάρα πολύ καλή σχέση με το να εγκληματίζομαι αμέσως σε περιβάλλον με ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Δηλαδή, αλήθεια, όταν έχω ένα περιβάλλον με 200, 300, 500, 1000 ανθρώπους, τους οποίους δεν γνωρίζω, μου αρέσει πάρα πολύ να τους βάζω στο κλίμα μου, εκεί που θέλω να έρθουν. Και εκεί που θέλω να έρθουν είναι ένα ωραίο κλίμα, δεν είναι ένα κλίμα βαρύ το οποίο θέλω να τους βάλω. Οπότε νομίζω πολύ εύκολα κυλούν όλοι σε αυτό που τους πασάρω, εμπαθρετώσει. Τους πασάρω κάτι το οποίο είναι απλά διασκεδαστικό. Θα επαναλάβω, η ζωή μας έχει δεκάδες προβλήματα καθημερινά και όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ένα βάρος που να κουβαλά. Τουλάχιστον οι στιγμές της τηλεόρασης, στις εκπομπές που υπόσχονται αυτό το πράγμα, όπως τα τηλεπαιχνίδια, και όχι μόνο το δικό μου τηλεπαιχνίδι, έτσι, όπως τα τηλεπαιχνίδια, πρέπει να πράττουν αυτό που υπόσχονται, να είναι παιχνίδια ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Θα σε πάω λίγο στα πιο προσωπικά. Έμαθα μια πληροφορία ότι το πρώτο κινητό που έχεις αποθηκευμένο, στο δικό σου κινητό, ο αριθμός, είναι του Μιχάλη Ζαμπίδη. Για ποιο λόγο? Όχι, αυτό δεν ξέρω πώς έχει προκύψει. Προφανώς και έχω το τηλέφωνο του Μιχάλη Ζαμπίδη στο κινητό μου, γιατί τα τελευταία 19 χρόνια πριν ξεκινήσω με το κομμάτι του τηλεπαιχνιδιού, ήμουν στο αθλητικό ρεπορτάζ και ήμουν απόλυτα εξειδικευμένος πάνω στα μαχητικά σπορ. Οπότε ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ως και ο μεγαλύτερος πρέσβης των μαχητικών αθλημάτων στη χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια, ήταν ένα τηλέφωνά μου. Προφανώς και δεν είναι το πρώτο τηλέφωνό μου. Το πρώτο τηλέφωνό μου είναι της γυναίκας μου. Τα φιλιά μας να τις δώσουμε, και είναι αξιολάτρευτη. Βεβαίως. Δηλαδή, αν είχα πρώτα το τηλέφωνό μου πριν από τις γυναίκας μου, θα είχα πρόβλημα και να του Ζαμπίδη το πρώτο. Ισχύει, ισχύει. Η συλλογή με τις τυράντες. Να ξέρεις ότι η Κατερίνα βαράει πιο πολύ από το Ζαμπίδη. Κουράγιο, Πέτρο, κουράγιο. Πες μου λίγο. Γι' αυτό σου λέω, δε, είμαι γρήγορος, φεύγω, φεύγω. Ναι. Η συλλογή με τις τυράντες. Η συλλογή με τις τυράντες. Δεν με βολεύει τώρα εδώ στο γραφείο μου που βρίσκομαι για να σου έδειχνα ένα μέρος, έτσι, καμιά 200 λεγιά από αυτές που έχω. Η συλλογή προέκυψε για λόγους φοιτητικούς. Κάποτε, όταν σπούδαζα, δεν παίζανε και πολλά ρούχα, δηλαδή οικονομικά δεν ήμασταν και πολύ δύναμοι. Οπότε είχα κανένα δυο μπλουζάκια με ένα τζινάκι, τα άλλαζα και έβγαινα έξω να γκομενήσω, ξέρεις, να το παίξω φοιτητής και τι ωραίος που είμαι. Αλλά με δυο μπλουζάκια δεν πας πουθενά, άδερφε. Οπότε κάποια στιγμή μου κάνανε δώρο ένα ζευγάρι τυράντες, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Τις έβαλα μη έχοντας τι άλλο να φορέσω πάνω από ένα λευκό τισερτ που φόραγα τότε, γιατί τα σήκωνα τα λευκά, τώρα όλο μαύρα φοράω, βλέπετε, για να κόβουν λίγο. Και με το που το έβαλα αυτό την τυράντα, κάποιος, μάλλον κάποια, μου είπε: «Α, τι ωραίο στυλ είναι αυτό». Λέω: «Παιδιά, αυτό αρέσει κιόλας». Πήρα και ένα δεύτερο ζευγάρι, ένα μπλουζάκι, δύο ζευγάρια τυράντες, τρία ρούχα. Δύο μπλουζάκια, δύο ζευγάρια τυράντες, τσακ, έξι ρούχα. Το πιασες. Τώρα έχω 200 τυράντες τουλάχιστον. Πέτρο, πόσο μακρινή σου φαίνεται εκείνη η εποχή που, όπως είπες, δεν είχες τα πολλά ρούχα, προφανώς και η ζωή σου ήταν διαφορετική. Τη σκέφτεσαι και έχεις πάρει κάποια, όχι μηνύματα ακριβώς. Τι κράτας, ρε παιδί μου, σαν φύλαχτο από εκείνη την εποχή? Κοιτάξτε, καταρχήν να σου πω ότι δεν πέρασα ποτέ περίοδο πείνας, ούτε η οικογένειά μου υπήρξε εύπορη. Έτσι, πολύ γαλλική, ο πατέρας μου δούλευε, ένας άνθρωπος που οδηγούσε φορτηγό ήταν, δεν μου έλειψε κάτι από τα βασικά, αλλά δεν υπήρχε. Δεν είχες την πολυτέλεια, ας πούμε, ναι. Δεν υπήρχε κάτι που ήθελα που μου έλειψε, γιατί δεν υπήρχε κάτι το οποίο ονειρευόμουν τότε και δεν μπορούσα να το αποκτήσω. Και τώρα που έχω την οικονομική δυνατότητα να το κάνω, χωρίς παρόλα αυτά να είμαι πολύ πλούσιος, γιατί μιλάμε για την τηλεόραση του 2019 και δεν μιλάμε για την τηλεόραση του 2009, ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Θέλω να πω ότι έχω καλύψει τις ανάγκες μου και δεν ήταν υπερβολικές. Ποτέ δεν είχα τρομερές φιλοδοξίες υλικές. Το αυτοκίνητό μου, να ξέρεις, είναι ένα αυτοκίνητο του 98 και η καινούργια μου μοτοσυκλέτα είναι μια μοτοσυκλέτα του 94. Μάλιστα.
προτιμώ, έχω καλυτερεύσει τη ζωή μου με ποια έννοια. Μπορώ να φροντίσω τα παιδιά μου να έχουν μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη διασκέδαση, μια καλύτερη ψυχαγωγία, μια καλύτερη κουλτούρα, αν το θέλεις, γιατί προσπαθώ να εμφυσίσω κουλτούρα στα παιδιά μου και να μορφωθούν και πέρα από το κομμάτι του σχολείου, το οποίο δεν εμπιστεύομαι και τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια, δυστυχώς. Δεν είμαι λάτρης της παιδείας που προσφέρει το σχολείο μας με τον τρόπο που την προσφέρει, έτσι. Οπότε προσπαθώ να τους δώσω κι εγώ πράγματα και κυρίως επενδύω εκεί και οικονομικά, στην κουλτούρα των παιδιών μου και στην πραγματική τους παιδεία, το πώς στήριζονται σαν άνθρωποι. Εκεί επενδύω οικονομικά. Πέτρο, έχεις σκεφτεί την μετάτροχος εποχή? Δηλαδή, τι θα μπορούσε να είναι, γιατί έχεις ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη. Πηγαίνεις εξαιρετικά σε Ελλάδα, Κύπρο. Το επόμενο βήμα δεν είναι λίγο αγχωτικό? Καθόλου δεν είναι αγχωτικό. Εγώ δεν έχουμε καμία δουλειά. Ποτέ δεν αγχώθηκα για καμία δουλειά και γι' αυτό και έχω αλλάξει περίπου 45 δουλειές μόνο δημοσιογραφικά. Θα σου πω κάτι. Δεν με αγχώνει το θα κάνω μετά, πρώτον γιατί εκτιμώ. Σημείωσε το αν θέλεις αυτό, να το έχουμε σε βίντεο. Ναι. Ότι δεν θα κάνω κάτι μετά, αλλά θα κάνω κάτι παράλληλα. Το λέω γιατί δεν βρίσκω το λόγο τροχός τύχης να μην συνεχίσει για 30 χρόνια στην τηλεόραση. Έχεις δίκιο. Αλήθεια το λέω αυτό. Έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι. Αν το έλεγες αυτό στους Αμερικάνους που φέτος μπαίνουν στην 41η χρονιά με τους ίδιους παρουσιαστές, δεν θα ήταν κάτι τρελό? Και όμως το κάνουν. Ναι. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί ο τροχός της τύχης να μην συνεχιστεί για 10 χρόνια, για 15 χρόνια. Αν αρέσει στον κόσμο, γιατί να το σταματήσουμε? Επειδή συμπλήρωσε τα χρόνια του, τι, θα πάρουμε ένσημα, ας πούμε? Δεν νομίζω. Παράλληλα με αυτό, ναι, είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε πρόκληση, αρκεί όλο αυτό να περιλαμβάνει τη λέξη ψυχαγωγία. Δεν θα μπορούσα εγώ ποτέ να κάτσω σε ένα πάνελ και να ανοίγω πολύ φοβερά και σοβαρά θέματα. Όχι ότι δεν μπορώ να το κάνω, αλλά το κάνω σε προσωπικό επίπεδο με τους φίλους μου. Να το κάνω στη τηλεόραση νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν έχω πλασάρει στον κόσμο για μένα αυτή τη στιγμή. Πότε θα μας ξανάρθεις? Τώρα εδώ έπεσε στην κέντα, γιατί σήμερα το πρωί έμαθα ότι έρχομαι σύντομα. Απλώς δεν ξέρω την ημερομηνία. Νομίζω ότι θα έρθω στο τέλος αυτού του μήνα ή στις αρχές του επόμενου. Αυτό είναι η αλήθεια. Θα μας επισκεφτείς και λίγο στο στούντιο, φαντάζομαι, Πέτρο μου. Θα μιλήσουμε βεβαίως, γιατί πάντα οι επισκέψεις μου δυστυχώς για μένα είναι επαγγελματικές και όχι τουριστικές και κρατάνε ένα 24ωρο. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, το έχεις ζήσει. Ναι, ναι. Αλλά δεσμεύομαι από τώρα ότι αν μπορέσω να μείνω έστω και μισή μέρα παραπάνω και εξυπηρετεί η μέρα δηλαδή με την εκπομπή σας, θα είμαι εκεί live για να σας αναστατώσω λιγάκι, γιατί είστε πολύ ηρέμοι τώρα. Να έρθεις. Δεν μου λες, η ασπίδα του Captain America που βλέπω από πίσω σου, μπορείς να μας δικαιολογήσεις την παρουσία της? Δεν είναι η ασπίδα του Captain America, είναι η αυθεντική ασπίδα από την ταινία του Captain America στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω ένα πάθος με την pop κουλτούρα. Ναι. Γι' αυτό και άλλωστε στην Ελλάδα είμαι συνδιοργανωτής της AthensCon, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση pop κουλτούρας που υπάρχει στα Βαλκάνια, με περισσότερες από 22.000 επισκέπτες κάθε χρόνο, από Hollywood, ηθοποιούς, πράγματα, αντικείμενα κτλ. Η συγκεκριμένη ήταν ένα δώρο που πήρα όταν κάναμε την πρώτη μας διοργάνωση. Ναι. Και σφραγίδα πιστοποίησης είναι μία από τις 100 που χρησιμοποιήθηκα στην ταινία. Τέλεια. Πέτρο μας. Είδες που πάνε τα λεφτά μου, έτσι? Ναι, κοίτα χαλάς. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Τίποτα. Να σας πάνε όλα καλά, εύχομαι, και συνεχίστε έτσι δυναμικά την αγάπη μου σε εσάς στο κανάλι και σε όλο τον κόσμο στην Κύπρο. Σύντομα κοντά σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Είσαι καταπληκτικός. Σε παρακολουθούμε κάθε βράδυ στις 7. Φιλάκια πολλά. Γεια σας, καλά, παιδιά. Αγαπητοί τηλεθεατές, αύριο την ίδια